Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εκ μέρους όλων όσων θα συμμετάσχουν, οι οποίοι είναι 40 των αριθμών. Όπως είπατε, στις 1 Δεκεμβρίου εγκαινιάζουμε την ομαδική διεθνή μας έκθεση με συμμετοχή 33 Ελλήνων και 9 ξένων δημιουργών από Ευρώπη, Τουρκία και Ελλάδα. Ευρώπη, Τουρκία και Ο Ελλάδα. τίτλος έκθεσης είναι λίγο χαρακτηριστικός και αποτελεί τη λήξη και πώς θα το πω, την εκπροσώπησή του από μια ενότητα που ξεκίνησε το 2015, πάλι από τη Θεσσαλονίκη, και ολοκληρώνεται τώρα ξανά εδώ, κλείνει τον κύκλο του. Λέγεται «Κόσμος, Γη και Ουρανοί». 7 των αριθμών οι εκθέσεις, με αρκετή επιτυχία, με πολλούς φίλους, με νέα ανοίγματα εικαστικά, παντού όπου τουλάχιστον μπορούσα εγώ να κάνω. Θέλω να πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι αυτή η έκθεση, ακριβώς επειδή είναι η τελευταία της ενότητας, είναι αφιερωμένη στην πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, κυρία Νίνα Διακοβασίλη, η οποία πάντα μας συνέτρεχε με την αιγίδα του Ομίλου σε όποια έκθεση διοργάνωνε και επιμελούμε προσωπικά. Επίσης, έχουμε την αιγίδα του Ομίλου, καθώς και την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Λόγου και Τέχνης, της ΠΕΛΤ, του κυρίου Λένη Γιώργου από Αθήνα. Πολύ πολύ σημαντικό και καλά κάνετε και μας λέτε ποιοι στηρίζουν την Είναι σημαντικό, έκθεση. ξέρετε, να έχουμε στήριξη, ναι, πολιτιστική. Αυτό ακριβώς και η ισχύ όταν γίνεται και με αυτόν τον τρόπο, τι ενώσει, έτσι δεν είναι όταν είναι Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι εκθέσεις που επιμελούμουν εγώ μέχρι τώρα και σε αυτήν την έκθεση το ίδιο χαρακτηριστικό υπάρχει, είναι ένα μοσαϊκό μάζοξης καλλιτεχνών. Δηλαδή υπάρχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες, βραβευμένοι καλλιτέχνες και εικαστικοί και ποιητές, αλλά είναι και φυτώριο για νέους, πολύ νέους, αρχάριους καλλιτέχνες που θέλω να τους δώσω φτερά. Γι' αυτό και το έμβλημα και το έργο της έκθεσης μας είναι και ένας άγγελος που από τη μια προστατεύει τη γη μας, αλλά είναι πιο πολύ και ακριβώς αυτό το σύμβολο να έχει, να δοθεί λίγο έμφαση στο πολιτισμικό πνευματικό κομμάτι του ανθρώπου, γιατί ζούμε σε μια πολύ ηλιστική και δύσκολη εποχή όλους. Μας Αυτό έχετε απασχολούν τέτοια απόλυτο. θέματα, πιστεύω, είναι γνωστό. Απόλυτο δίκιο έχετε γι' αυτό. Τώρα, είναι πίνακες, τι είναι αυτές, τι θα μπορεί κάποιος Θα να σας δει. πω, η έκθεση πλαισιώνεται λοιπόν από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Είναι εικαστική ζωγράφη δηλαδή, είναι όμως και εικαστική φωτογραφία, αγιογράφη, κατασκευαστές διακοσμητικών αντικειμένων, αλλά με πολύ καλή σχέση, μοναδικότητα, δεν είναι για εμπόριο, ένα και ένα, αθεντικά. Επίσης, έχουμε και βιβλίο. Παρουσίαση 4, συμμετέχουν μάλλον και παρουσιάζονται, γιατί θα γίνει και εκδήλωση ειδική στα εγγένεια, 4 καλλιτέχνες, όχι, δεν είναι μόνο εικαστικοί, είναι συγγραφείς και ποιητές. Θα ήθελα να αναφέρω τα 4 ονόματα. Είναι ο κύριος Χρήστος Δικμπασάνης, που χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης. Είναι η κυρία Φωτεινή Καϊοπούλα από Θεσσαλονίκη επίσης. Είναι η κυρία Κατερίνα Ηρακλέως από Κρήτη. Και η Ερασμία Νούτσου από το Ηνωμένο Βασίλειο που συμμετέχει. Μάλιστα. Και πότε θα γίνουν αυτές οι παρουσιάσεις και τα εγγένεια, κυρία Χαβιαροπούλου? Ναι. Λοιπόν, τα εγγένεια της έκθεσης μας είναι στις 1 Δεκεμβρίου, στις 6:30 το απόγευμα, και στα πλαίσια της πρώτης μέρας των εγγένειων θα γίνει και η παρουσίαση των συγγραφέων ποιητών. Θέλω να τονίσω επίσης ότι την δεύτερη μέρα, δηλαδή η έκθεση διαρκεί 4 ημέρες. Την δεύτερη ημέρα, στις 2 Δεκεμβρίου, σας προσκαλούμε να μας πλαισιώσετε σε μια πολύ σημαντική διάλεξη, με πολύ χιουμοριστικό τρόπο όμως, όχι κουραστική, από τον δέος Διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Κοκολάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ενημέρωση για φυσικές καταστροφές και πώς θα προφυλαχθούμε από αυτές. Η έκθεση, επειδή έχει αυτό το κοινωνικό χαρακτήρα, ήθελα να συμπεριλάβει και κάτι κοινωνικό, με ένα μήνυμα πώς θα προστατευτούμε. Βλέπετε ότι οι σεισμοί, πλημμύρες παντού μας κατακλείσουν, έχουμε βιώσει. Και αυτό Και πότε έτσι ώρα θα λοιπόν η έκθεση έχει και γίνει αυτά. η συζήτηση, τι ώρα θα γίνει αυτή? Η συζήτηση θα γίνει στις 6
2 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα το απόγευμα. Τις 6 το απόγευμα, στις 2 Δεκεμβρίου, στο Καψής Hotel. Και τώρα, μία έκθεση σε ξενοδοχείο, κύριε Χαβιορπούλου, για πείτε μας, δεν υπήρχε κάποιος άλλος χώρος έτσι λίγο πιο κεντρικός για να την φιλοξενήσει, ή ήταν συγκεκριμένη επιλογή να πάτε? Συνέβη, προσωπικά ήθελα στο Δήμο Θεσσαλονίκη, σε κάποια από τις αίθουσές μας, και δεν τα κατάφερα. Οι άλλες έχουμε πάρα πολύ ωραίους χώρους, απλά επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των συμμετεχόντων, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και συνήθως, γι' αυτό συχνά, όχι συνήθως, συχνά έχω επιλέξει ξενοδοχειακούς χώρους, μόνο και μόνο για τον τρόπο που ασφαλίζονται, τον τρόπο που παρέχουν φωτισμό, τα βασικά τεχνικά κομμάτια, και για να φιλοξενήσουμε μεγαλύτερο αριθμό καλλιτεχνών. Αυτό είναι ο κύριος λόγος. Διαφορετικά, έχουμε πολύ ωραίους χώρους. Μάλιστα, πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμείς να ευχηθούμε, κύριε Χαβιορπούλου, καλή επιτυχία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας? Θα μου επιτρέψετε να πω τα ονόματα των συμμετεχόντων? Βεβαίως, παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή είναι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, λοιπόν. Ανδριανούνη Ρίτσα, Αφιόνη Ολίβια, Βλαχάκη Νατάσα, Μπερμπεριάν Αρμάντ από Παρίσι, Τσιζέλ Σαλίχ Μουσταφά από Κύπρο, Διακο Βασίλη Δέσποινα και Νίνα, Ελδέρο Λουτούνερ Εσέν από Τουρκία, Έρμια Έλση από Αγγλία, Ελσοίνη Μερίτσου Σνεσρά από Τουρκία, Ερτάς Νεσρίν από Τουρκία, Φιλίς Ασλ από Γερμανία, Ζαχαρούδης Τέλιος, Ηρακλέους Κατερίνα από Κύπρο, Ζούζα Ελένα, είναι Φιλιππινές από Καναδά, Καϊοπούλου Φωτεινή, Κακαβέλης Βασίλης, Καλατζή Μαρία από Σκιάθο, Καπετανούδη Πινελόπη, Κωστοπούλου Βαρβάτου Γεωργία, Λασπίδης Θεόδωρος, Λένης Γιώργος, Μακαβός Βασίλης, Μαρτζέλη Κωνσταντίνα, Μουζακή Τιβέτα, Μπιτσάνη Πέτρου Τάσα, Μπόποτας Γιώργος, Μπουλουγούρη Κορέλη Ιωάννα, Νικόλου Μαρία, Δικπασάνης Χρήστος, Παπά Μαρία και Στέλλα από Κύπρο, Παπαγαλιά της Μανώλης, Παζαλίνη Μίλαεν από Ιταλία, Στάθη Μαρίνα, Τσαλαματάς Νίκος, Τσιρδάρη Άννα, Τουμπουλίδου Βάλια, Φίκαρη Εύλην Βίκη, Ποτακίδου Αλεξία και σαν guest η Στέλλα Χαβιορπούλου, εγώ, γιατί δεν μπορώ να μην πλαισιώσω και να είμαι ανάμεσα στους φίλους μου. Εξαιρετικά. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χαβιορπούλου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.